Με μεγάλη χαρά σήμερα διενεργείται η μερίδα που περιμέναμε τόσο καιρό στο επιμελητήριο και ειδικά στην αίθουσα Καστελάκη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η μερίδα γιατί απευθύνεται αποκλειστικά για τα μικρά παιδιά, απευθύνεται σε γονείς, σε επιστήμονες που ασχολούνται αποκλειστικά με το παιδί. Στην ημερίδα αυτή συμμετέχουν επιστήμονες οι οποίοι είναι ο κύριος Πετούσης, ο παιδίατρος, είναι η κυρία Αντωνάκη, η Κατερίνα, ψυχολόγος, η κυρία Στεφανάκη Μαρία, ειδική παιδαγωγός. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι της πρώιμης ανίχνευσης, να γνωρίζετε ότι οι γονείς έχουν ήδη διαβάσει πολλά, έχουν ασχοληθεί πολύ με τα παιδιά τους πλέον, όμως κάποιοι γονείς δυστυχώς ακόμα δεν μπορούν να αποδεχτούν κάποιες έτσι μικρές ιδιαιτερότητες που έχουν τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε να κάνουμε οι παιδαγωγοί και οι ιδιοκτήτες βρεφονιπιακών παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων να κάνουμε την παρατήρηση και από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Είναι όμως σημαντικό να το αποδεχτεί ο γονιός, γιατί όταν το αποδεχτεί ο γονιός, η οδός μετά είναι πάρα πολύ εύκολη. Πρακτικά εστιάσαμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, γιατί ένας επιχειρηματίας ιδιωτικού παιδικού σταθμού δεν μπορεί μονίμως από την τσέπη του να χρηματοδοτεί όλο αυτό το έργο. Δηλαδή να έχει όλο αυτό το θεραπευτικό team, τη διαπιστημονική ομάδα για την ανίχνευση των παιδιών. Ωραία, να το κάνει μία, να το κάνει δύο, δεν μπορεί. Δεν μπορεί μονίμως να το κάνει, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί έχει ένα μεγάλο κόστος. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στο Υπουργείο. Γι' αυτό το λόγο σας λέω και μία πολύ ωραία είδηση, ότι θα δοθούν βάουτσερ στους γονείς για τα παιδιά που ανιχνεύουμε ότι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, προκειμένου να στηρίξουν το παιδί και την οικογένεια. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει πέρα από τα παιδιά είναι και οι γονείς τους, το πώς θα τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν την οποιαδήποτε δυσκολία παρουσιάζει το παιδί τους, είτε στο γνωστικό, στο συναισθηματικό, είτε το συμπεριφορικό τομέα. Γενικότερα οι γονείς περνούν από κάποια στάδια μέχρι να φτάσουν στην αποδοχή και μέσα από αυτό είναι πολύ σημαντική η βοήθεια του ψυχολόγου στο να τους βοηθήσει συναισθηματικά να προσαρμοστούν και να αναλάβουν το δικό τους ρόλο αλλά και να τους εκπαιδεύσουν σε πολλές τεχνικές οι οποίες υπάρχουν για να βοηθήσουν τα παιδιά να σταθούν επάξια και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο οποιοδήποτε πρόγραμμα παρέμβασης. Σήμερα θα προσπαθήσω να μοιραστώ την ανάγκη της πρώιμης παρέμβασης, τη σημαντικότητά της και κυρίως το ρόλο του ειδικού παιδαγωγού που συχνά βρίσκεται σε σύγχυση. Δεν είμαστε μόνο για να μάθουμε στα παιδιά να γράφουν και να διαβάζουν, αλλά κυρίως για να τα βοηθήσουμε να αναπτυχθούν σωστά, να καλύψουν τα τυχόν ελλείμματα στα αναπτυξιακά τους ορόσημα και να έχουν καλύτερη ένταξη και λειτουργικότητα στην πορεία τους. Και θα πρέπει να το δρομολογούν νωρίτερα πια. Δηλαδή θα πρέπει ο γονιός να αγχώνεται και να αρχίζει να ψάχνεται από πιο μικρές ηλικίες, πριν τα 3 έτη, για να μην καθυστερεί και χάνει πολύτιμο χρόνο. Εάν τώρα υποθετικά ένας γονιός χάσει όντως πολύτιμο χρόνο και αργήσει να πάει σε ένα λογοθεραπευτή το παιδί του, είναι εύκολη μετά ή μετέπειτα διαδικασία για να βοηθηθεί και το παιδί? Αναλόγως στη διαταραχή, δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ. Αλλά όταν έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει καθυστερήσει λίγο, εντάξει, και τον έρθει στα 4 έτη, δεν θα είναι δραματικό. Αλλά όταν έχουμε κάποιο σύνδρομο, κάποια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, έτσι, αύξηση τέτοιων κρουσμάτων. Το Υπουργείο μας σε αυτή την παρέμβαση, το ύψος το συνολικό της χρηματοδότησης για την εκπλήρωση του πιλωτικού έργου είναι πάνω από 70 εκατομμύρια. Και εκεί θα έρθουμε με το θεσμικό πλαίσιο και την πρόσκληση, τα οποία θα είναι έτοιμα περίπου το Σεπτέμβριο του 2024, γύρω στο Σεπτέμβριο, πάντως μέσα στη χρονιά, να καλέσουμε γονείς, εκπαιδευτικούς, επιστημονικό προσωπικό, να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα παιδιά μικρής ηλικίας. Αυτά δεν θέλουν ούτε τη λύπησή μας, ούτε τη συμπόνια μας. Θέλουν ίσες ευκαιρίες για να ξεδιπλώσουν τα πολλά ταλέντα που έχουν. Αυτός πρέπει να είναι και ο μεγάλος εθνικός στόχος της κυβέρνησης. Αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Στην αγορά εργασίας του 2040. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα παιδί
το οποίο εντάσσεται σήμερα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα θα βγει στην αγορά εργασίας το 2040 και πρέπει να έχει τα κατάλληλα εφόδια για να προσφέρει και στην πατρίδα μας και στους μεγάλους εθνικούς στόχους που βάζει και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συγχαρητήρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα, στους γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους και ήρθαν να μάθουν και να αναπτύξουν και τις γνώσεις τους, και εννοείται και στους ιδιοκτήτες και στους των ιδιωτικών φροντιστηρίων και όχι μόνο, που με την παρουσία τους σήμερα εδώ μας τιμάνε. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα. Περιμένω και εγώ τα αποτελέσματά της για να γίνω σοφότερος.